Καλημέρα σας κύριε Κορονέα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλημέρα κύριε Τσάντη, τι κάνετε, είστε καλά? Πραγματικά όπως τα είπατε συνεχίζουμε απτόητες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έτσι μια μικρή αναφορά να κάνω. Ξεκινάνε εκδηλώσεις ουσιαστικά από αύριο 22 του μηνός, όπου ξεκινάει το αντάμωμα των Σαρακατσάνων στη Σαρακατσάνικη Στάνη στα Φλάμπουρα, το οποίο είναι ένα διήμερο 22 και 23 Αυγούστου, που οι απανταχούς Σαρακατσανέοι μας καλούν όλους στο πολύ ωραίο έτσι γιορτή που οργανώνουν στη Σαρακατσάνικη Στάνη, όπου θα υπάρξει έτσι ένα παρουσίαση δρομένων από την ζωή των Σαρακατσάνων στη Χημαδιά, όπως επίσης και ένα ωραίο λαϊκό γλέντι όπως κάθε χρόνο, ενώ ο κόσμος μπορεί εκεί πέρα να δει τον τρόπο ζωής των Σαρακατσανέων και τα λοιπά, αφού όπως ξέρετε εκεί πέρα έχει φτιαχτεί ένα πολύ όμορφο χωριό όπου είναι επισκέψιμο από όλους μας. Στις 23 του μηνός έχουμε την καθιερωμένη γιορτή της Αρδέλας. Γιορτή της Αρδέλας. Ναι. Θεσμός ούτως ή άλλως. Θεσμός και μονόδρομος πλέον για την πόλη μας. Θα γίνει πάλι στο πάρκινγκ της πλατείας Ανδρούτσου, όπως ξέρετε. Κύριε Κορονέα, σας ρωτήσω κάτι για τη γιορτή της Αρδέλας. Είναι απαιτητικός ο κόσμος, δηλαδή περιμένει πράγματα από την γιορτή της Αρδέλας, σας λένε? Το απαιτούν, ναι, ναι. Αυτό είναι το περίεργο, ότι το ζητάει ο κόσμος κάθε χρόνο. Δηλαδή από την αρχή του καλοκαιριού όλοι ρωτάνε πότε θα γίνει η γιορτή της Αρδέλας. Έχουν πάει στα τηλέφωνα, π.χ. στο Δήμο, έχουν πάει στα τηλέφωνα πότε είναι η γιορτή της Αρδέλας, πότε θα γίνει αυτό. Δηλαδή είναι στη συνείδησή μας πλέον. Ναι, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω, γιατί εντάξει. Σαρδελάδες είμαστε. Για μένα ένα θεσμό πολύ ωραίο, αλλά πιστεύω ότι θέλει κάποιες αλλαγές. Όσες αλλαγές δοκιμάσαμε στο παρελθόν, που όπως ξέρετε και εσείς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αλλαγές, δεν έχουν αποδώσει. Ο κόσμος θέλει το πατροπαράδοτο πανηγύρι εκεί κάτω στο πάρκινγκ στην πλατεία Ανδρούτσου, Σαρδέλα, μουσική. Θέλει κρασί. Μουσική, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, αυτό αρκεί δηλαδή. Φέτος εντάξει, η μουσική είναι ένα πράγμα. Εμείς φέτος θα έχουμε τον Μιχάλη το Ζάμπα, που όπως ξέρετε είναι ένα συμπολίτης μας, ο οποίος είναι έτσι ειδικό στην παρουσίαση πολύ όμορφα πράγματα. Και πιστεύω ότι συνδυάζονται και το επίπεδο και η γνώση στον άνθρωπο αυτό, οπότε πιστεύω ότι θα είναι ένα έτσι δυνατό όνομα για τη γιορτή της Αρδέλας. Αλλά αυτό σας λέω, ότι δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Για τη γιορτή της Αρδέλας ο κόσμος θέλει αυτό το καθιερωμένο πράγμα. Όσες δηλαδή προσπάθειες και να έχουν γίνει για να αλλάξει, γιατί ξέρετε ότι έχουν γίνει, δεν έχουν αποδώσει τα... μάλλον έχουν αποδώσει, αλλά δεν φέρνουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ενώ αυτός ο τρόπος είναι πάντα επιτυχημένος. Πέρυσι να σας πω ότι περάσαν γύρω στα 6 με 7.000 άτομα η γιορτή της Αρδέλας. Μάλιστα. Κάτι που το ίδιο υπολογίζεται και φέτος. Οπότε έτσι απλά για τον κόσμο που ακούει, αυτό το Σάββατο είναι 23 του μήνα, είναι η γιορτή της Αρδέλας στο πάρκινγκ, στο λιμάνι κάτω. Στο πάρκινγκ, στο λιμάνι. Εκεί πέρα στον χώρο που έχει πρώτο ξεκινήσει. Ούτως ή άλλως, και να μην ξέρουμε που είναι, θα μας οδηγήσει η μυρωδιά. Η μυρωδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά στις 24, όπως ξέρετε την Κυριακή, έχουμε την τιμή να έχουμε την εκδήλωση με τον Βέλγο πιανίστα τον Βιμ Μέρτενς, που είναι έτσι μια αφιερωματική εκδήλωση τα 2000 χρόνια από το μνημείο του Αυγούστου, και πραγματικά νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή που γίνεται στην πόλη μας να έρχεται εδώ ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο οποίος για πολλούς αποτελεί έτσι ίδαλμα, και δεν είναι γνωστό ότι έχει φαν που τον ακολουθούν παντού σε όλο τον κόσμο όπου και να έχει πάει, ο οποίος έχει ένα εκπληκτικό έργο συνθετικό, όπως ξέρετε ασχολείται και με την σύνθεση για κινηματογράφο, πέρα από το δικό του έτσι καθαρά μουσικό αισθητικό κομμάτι, ο οποίος είναι τραγουδάει κιόλας, και νομίζω ότι είναι μια εξαίσια έτσι ένα από τα καλύτερα event του καλοκαιριού που οφείλουμε όλοι μας έτσι να το παρακολουθήσουμε πάνω στο μνημείο του Αυγούστου. Η οποία παίχθηκε και αναμεταδόθηκε ότι θα γίνει η εκδήλωση και από τα πανελλαδικά μέσα. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι υπερεθνικής εμβέλειας ο καλλιτέχνης. Σας λέω, είναι η μία και μοναδική εκδήλωση η οποία έρχεται φέτος στην Ελλάδα. Γιατί είναι η μία εκδήλωση που έρχεται στην Ελλάδα.
έχει κάνει εμφανίσεις στο Μέγαρο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Επίσης και η άλλη αξία, η πρόσθετη, είναι για μας ότι είναι το μνημείο Αυγούστου εδώ και 2.000 χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημαντικότητα αυτού του πράγματος, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι άπιαστο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το καταλάβουμε, αλλά φαντάζομαι θα μας το εξηγήσουν και οι αρχαιολόγοι. Ξέρετε ότι για όσους έχουν εισιτήριο από την προπόληση, στις 8 η ώρα θα γίνει ξενάγηση στο μνημείο του Αυγούστου από την Λάμδα Γάμα Εφορία, από αρχαιολόγους της Λάμδα Γάμα Εφορίας. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας. Συνδυασμός μαζί με τη μουσική και εκπαίδευση της περιοχής εδώ. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο στις 2 Αυγούστου θα γίνει εκεί μια εκδήλωση αναφορικά με το θέμα αυτό, που θα μιλήσει η κυρία Μερκούρη, διευθύντρια της Λάμδα Γάμα ΕΠΚΑ, και ο κύριος Ζάχος, που είναι ο πρόεδρος του, όπως ξέρετε, του Ιδρύματος για τις Ανασκαφές της Νικόπολης, όπου και αυτή είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση προγραμματίζεται για τις 2 Αυγούστου, για τις 2 Σεπτέμβρη. Και επίσης παράλληλα θα υπάρξει και μουσική έτσι από ένα σύνολο αρχαίας ελληνικής μουσικής. Και οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού θα κλείσουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου, όπου έχουμε τα ενακτία Νικοπόλια, τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο η αναβίωση των ακτίων, όπου θα έχουμε το μεν Σάββατο θα έχουμε αγώνα, τον αγώνα δρόμου, έναν μίνι μαραθώνιο που οργανώνεται σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων της πόλης μας και άλλους φορείς, ενώ την Κυριακή θα είναι ο διάπλους ακτίου Πρέβεζας, το οποίο πάλι είναι σε συνεργασία με, με τον Ναυτικό Όμιλος και τον Ποσειδώνα Αθλητικό Σύλλογο, είναι τους δύο κολυμπητικούς συλλόγους που έχουμε στην πόλη μας. Παράλληλα θα δοθεί το Σάββατο το βράδυ και μία ομιλία στην Όαση, όπου θα αναφερθούν στην αναβίωση των ακτίων, θα μιλήσουν κάποιοι συμπολίτες μας για την αναβίωση των ακτίων, για το Παγκράτιο, καθώς και για κάποια άλλα ζητήματα που άπτουν των ακτίων. Άρα νομίζω ότι είναι μια γεμάτη έτσι εβδομάδα εκδηλώσουν και αυτοί, και καλό τον κόσμο να τις παρακολουθήσει, πιστεύω ότι θα είναι ευχάριστα. Η αλήθεια είναι έτσι, έχουμε και εκδηλώσεις οι οποίες και θα περάσουμε και καλά, και είναι εκδηλώσεις με τις οποίες θα ενημερωθούμε, έτσι. Ακριβώς, υπάρχει ποικιλία. Πιστεύω ότι κάτι γίνεται, για να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά να μπαίνουμε, ξέρετε, και στην χειμερινή σεζόν. Στους σημερινούς μας ρυθμούς, έτσι να μετρηθούμε πάλι μεταξύ μας και να μπούμε σε μια σειρά. Μπράβο, να ηρεμήσουμε κιόλας. Μετά θα έχουμε τα του Δήμου, τις νέες, η ανάληψη των νέων καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, για μας δεν είναι τίποτα καινούριο, είναι πάλι ο άλλος, οι περισσότεροι έχουμε γνώση κάποιων πραγμάτων. Εντάξει, μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς καθαρά της πόλης. Θα υπάρχουν και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Θα δούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε όντως. Κύριε Κορνέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω και τους δύο, και εσάς και τους ακροατές σας, και να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο έτσι τριήμερο που μας έρχεται. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.